ξεκινήσουμε και θα πάμε στα Χανιά να συνομιλήσουμε εκεί με τους αμαξάδες, με έναν εξ αυτών βέβαια. Παρά τα προβλήματα, παρά την κρίση, παρά τα εμπόδια, κρατούν την παράδοση των Χανίων εκεί στο παραλιακό μέτωπο ζωντανή. Ένα επάγγελμα που θα πω ότι απαιτεί και γνώση, αλλά και αγάπη για τον πολιτισμό και το παρελθόν μας. Πάμε να συναντήσουμε τον κύριο Τάσο Χαλβατζάκη, ο οποίος είναι γνωστός βέβαια αμαξάς στο ενετικό λιμάνι των Χανίων. Την καλησπέρα μας. Πολύ καλησπέρα από τα όμορφα Χανιά και στο όμορφο Ηράκλειο. Να σας ευχαριστήσουμε, πολύ. Καλή σεζόν να ευχηθούμε, καλές δουλειές να ευχηθούμε. Η κίνηση πώς πηγαίνει αυτό το διάστημα? Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για τις ευχές σας και με τη σειρά μας ευχόμαστε ευχές σε όλο τον κλάδο του τουρισμού και σε όλο τον κόσμο βέβαια. Ξεκινήσαμε λίγο ρεξάτα που λέμε φέτο. Φαίνεται πως ήταν μια πάρα πολύ καλή σεζόν. Αντίθετα με το 20 με το 21, φέτο έχουμε ξεκινήσει ορεξάτα. Μάλιστα. Δηλαδή ενδιαφέρεται ο κόσμος, τουρίστες, πώς πηγαίνει η κίνηση? Σας προσεγγίζουν, ναι, για πείτε μας. Ναι, υπάρχει ενδιαφέρον. Υπάρχει ενδιαφέρον. Πέρα έχουμε κάτι πολύ ωραίες βολτούλες. Ο κόσμος μένει πάρα πολύ ευχαριστημένος. Βγαίνουμε την παλιά πόλη, το παλιό λιμάνι. Βγαίνουμε τους μινάρεδες εκεί της πλάνης για να έχετε υπόψη σας. Κάνουμε μια πάρα πολύ ωραία βολτούλα. Και ο κόσμος μένει πάρα πολύ ευχαριστημένος. Δόξα τω Θεώ, πηγαίνουμε καλά. Εμείς αυτό θέλουμε, να έχετε ο κόσμος να κάνει τη βολτούλα του και να το ευχαριστιέται. Να το ζει, να ζει την παράδοση, να ζει αυτό το πράγμα. Είναι πάντως ένα χαρακτηριστικό, έτσι, κάτι το οποίο δεν λείπει από κανέναν που επισκέπτεται πρώτη φορά, αλλά και δεύτερη και τρίτη τα Χανιά, να ανέβει λοιπόν σε μια άμαξα και να απολαύσει μια βόλτα στο μοναδικό ενετικό λιμάνι, αλλά και στις περιοχές που και εσείς αναφέρατε ότι ταξιδεύετε, έτσι, τους τουρίστες. Και πώς σας αντιμετωπίζουν οι τουρίστες? Ωραία, θα σας τα πω με τη σειρά. Να ξέρετε ότι η πιάτσα των Χανίων με τις άμαξες είναι η παλαιότερη πιάτσα στην Ελλάδα. Η Αίγινα και τα Χανιά βασίχνουν τις άμαξες στην Ελλάδα. Αυτό να το γνωρίζετε. Α, μάλιστα, η παλαιότερα, σιγά σιγά, μπράβο. Δεν έχει μείνει ποτέ ο νομός των Χανίων δίκως άμαξα. Ποτέ, όταν λέμε ποτέ από την αγορά έφυγαν εδώ στο λιμάνι. Βέβαια, τότε μια-δυο άμαξούλες όλες και όλες, και τώρα είμαστε 13 στο σύνολο. Λοιπόν, ο κόσμος μας αντιμετωπίζει πάρα πολύ ωραία, δεν έχουμε προβλήματα ιδιαίτερα. Ευχαριστείτε πάρα πολύ τη βόλτα. Εμείς όσο μπορούμε, είμαστε με τον κόσμο συνεπείς. Δηλαδή μπορούμε να τους εξηγούμε τι βλέπουμε στον δρόμο, κάνουμε τις διαδρομές. Έχουμε τους καβαλιέρες μας, έχουμε τις προτάσεις γάμου στην άμαξα πάνω. Έχουμε πάρα πολλά τυχερά. Εδώ. Έχουμε πολλά, δηλαδή είναι ωραία. Η βόλτα, κύριε Χαλβατζάκη, από πού ξεκινάει και πού καταλήγει λίγο? Για ξεκινάει από το Γιαλίτζα Μισή, Λίτζα Μισή, εδώ στο κέντρο στο λιμάνι, στο Γιαλίτζα Μισή, ναι. Εδώ στο φάρο απέναντι. Πηγαίνοντας, μία βολτούλα είναι γύρω-γύρω το πανιό ελετικό λιμάνι. Πηγαίνουμε από τα Νεόρια και κατεβαίνουμε πίσω και γυρίζουμε. Και η άλλη βολτούλα βγαίνουμε το Κουνού Καπί, βγαίνουμε έξω, βγαίνουμε πάνω την Ανατολική Τάφρο. Γυρίζουμε μέσα από τη Σπλάντζια, μπαίνουμε μέσα στην παλιά πόλη και γυρίζουμε πάλι στο Γιαλίτζα Μισή. Και είναι πάλι και άλλη μια βολτούλα, είναι λίγο πιο μεγάλη. Πηγαίνουμε από το δημοτικό κήπο, γήπεδο, δημοτικό κήπο, παλιό εμπορικό κέντρο, αγορά, στη Βανάδικα, Κάτολα. Είναι πάρα πολύ ωραίες βολτούλες. Μία από αυτές τις βόλτες και τις διαδρομές φαντάζομαι πραγματοποιείτε, έτσι δεν είναι? Ναι, τρεις διαδρομούλες έχουμε. Έχουμε τρεις επιλογές στον πελάτη. Επιλογές, εκεί λέω, επιλογή. Μπράβο. Οι επιλογές είναι τρεις. Δηλαδή έχουμε τη μικρή βολτούλα, τη μεσαία βολτούλα Σωστά. και τη μεγάλη βολτούλα. Λοιπόν, κύριε Χαλβατζάκη, επιλέξει ο πελάτης, μιλήσαμε... έχουμε προσπέξει οποία πάνω... Ναι, πες για ένα καλό κλίμα το οποίο διαμορφώνεται, ξεκίνησε καλά η σεζόν. Με ποιους τρόπους τώρα μπορεί και η αυτοδιοίκηση και η πολιτεία να βοηθήσει αυτό το πολύ όμορφο, την πολύ ξεχωριστή δραστηριότητα που κάνετε? Εμείς εδώ χρόνια τώρα και ειδικά με το Δήμο τώρα και με το Λιμενικό Ταμείο και με το Λιμεναρχείο δεν έχουμε ιδιαίτερα προβλήματα. Είμαστε ικανοποιημένοι, δεν έχουμε κάτι πρόβλημα.
Έτσι, εδώ είμαστε δεμένοι όλοι, δηλαδή όλοι οι παράγοντες εδώ του τόπου μας είναι δεμένες με την άμαξα. Μάλιστα. Είναι μια παράδοση. Έπεσε όμως μέσα στην πανδημία, τώρα δεν υπήρχε κίνηση, φαντάζομαι, 2 χρόνια και το καλοκαίρι έπεσε ο τζίρος κατά κάποιο τρόπο. Όχι, έπεσε κατά κάποιο τρόπο, κατά πολύ έπεσε ο τζίρος. Κατά πολύ, το λέτε εσείς, βέβαια, σωστά. Ναι, και να έχετε υπόψη σας ότι η δουλειά μας δεν είναι ένα, δηλαδή, ας το πούμε, ένα επάγγελμα το οποίο δεν έχει έξοδα. Μπορεί να φάτε μια ζημιά με ένα άλογο. Εγώ φέτος, ας το πούμε, αγόρασα 2 άλογα. Γιατί έπαθα 2 ζημιές από το τίποτα. Μάλιστα. Δηλαδή, οι αμαξάδες, κύριε Χαλβατζάκη, γίνονται πρωινές ή απογευματινές ώρες εκεί όταν νυχτώνει σιγά-σιγά και ποια είναι και πιο ωραία ώρα για να κάνουμε βόλτα. Σας ρωτάει τώρα για να έρθει έβη στα Χανιά να κάνει βόλτα. Ξεκινάμε το πρωί 10 η ώρα και φεύγουμε από το λιμάνι στις 8 η ώρα. Γιατί μετά, ας το πούμε, έχετε πάρα πολύ κόσμο και με τις αρχές δεν μπορούμε να... Ναι, δεν μπορούμε. Όχι, φώτα δεν είναι θέμα φώτα. Είναι θέμα ότι έχετε πολύ κόσμο και φοβούνται οι αρχές για κάποιο ατύχημα. Μάλιστα. Και 8 η ώρα σταματάμε. Τους χαιρετισμούς μας και σε εσάς και σε όλους βέβαια τους επαγγελματίες και συναδέλφους σας. Με το καλό να τα πούμε για από κοντά. Καλή σεζόν να έχετε. Όποτε θέλετε. Όποτε θέλετε μπορείτε να έρθετε, είστε καλεσμένοι να κάνουμε μια βολτούλα, όποια βολτούλα θέλετε, να τη ζήσουμε και από κοντά τη βολτούλα. Βέβαια, και βέβαια. Σας ευχαριστώ. Χαρά μας. Για την παρουσίαση που κάνετε για μας και να ξέρετε ότι η παράδοση μένει στα Χανιά. Εννοείται. Όσο υπάρχουν άνθρωποι δραστήριοι που αγαπούν τον τόπο σαν και εσάς, νομίζω για πολλά χρόνια, ακόμα δεκαετίες, θα βιώνουμε αυτές τις όμορφες καταστάσεις. Να είστε καλά. Εγώ είμαι η δεύτερη γενιά και ο γιος μου είναι πάλι αμαξάς, είναι η τρίτη γενιά. Έτσι, μπράβο. Είδατε λοιπόν, ο ένας δίνει τη σκυτάλη στον άλλο. Την καλησπέρα μας. Να είστε καλά. Λοιπόν,